Σιγά σιγά καλύπτονται τα κενά εκπαιδευτικών στο νομό Ιωαννίνων με 64 νέους αναπληρωτές να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται κυρίως για εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, καθώς και μουσική. Κενά υπάρχουν ακόμη, αν και πλησιάζουμε στα μέσα Νοεμβρίου, με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Στέφανο Μιχάλη, να σημειώνει πως είναι πάγια η θέση του κλάδου για μόνιμους διορισμούς. Σήμερα είχαμε την ευχάριστη είδηση, σε εισαγωγικά είδηση βέβαια, ότι στο νομό Ιωαννίνων έχουν έρθει 64 νέοι συνάδελφοι αναπληρωτές. Βέβαια, εντάξει, όπως ξέρετε, όπως γνωρίζετε όλοι, η πάγια θέση της ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ είναι οι μόνιμοι διορισμοί. Αυτό που λοιπόν τόσα χρόνια ζητάμε και είναι και μόνιμο αίτημα. Αλλά δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει ακόμα πράξη. Παρ' όλα αυτά όμως οι 64 νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα καλύψουν τα κενά εδώ στην πόλη, αν και υπάρχουν και άλλα, είναι 7 για την ειδική αγωγή, πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι θα καλύψουν τα κενά στο μουσικό σχολείο εδώ στα Γιάννηνα, γιατί αυτό το σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο έχει πάρα πολλούς μαθητές και δυστυχώς το κομμάτι των μουσικών ακόμα δεν έχει καλυφθεί. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν, ένα μέρος μεγάλο μουσική και η υπόλοιπη είναι για τη γενική παιδεία. Ευελπιστούμε, και αυτό είναι και το, όπως σας είπα και στην αρχή, το μόνιμο αίτημα, του χρόνου να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, να υπάρχουν όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές και μόνιμοι και αναπληρωτές στις θέσεις τους για να μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία εύρυθμα από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή από το 1η Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτός ο προγραμματισμός, ο οποίος πρέπει να γίνει, πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίς. Πρέπει να ξεκινήσει από το Φλεβάρι, για να μπορέσει λοιπόν σιγά σιγά όλοι οι συνάδελφοι από τον Απρίλιο-Μάιο να ξέρουν πού θα πάνε και να ξέρουν τουλάχιστον και εμείς οι ίδιοι οι συνάδελφοι ότι εδώ στα Γιάννη και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα κενό. Ευελπιστούμε τουλάχιστον να μην καθυστερεί στο Υπουργείο να καλύψει όλα τα κενά, τουλάχιστον γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχουν κάποια μερικά άλλα κενά από ό,τι μου έχουν πληροφορήσει στο Μουσικό Γυμνάσιο.